5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 15 Μαΐου, βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, για την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα με την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλιονά, πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλιονάς. Κυρία Δανέλη, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιούση. Καλή εβδομάδα σε εσάς και όλους τους ακροατές. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, ξεκινώ από αυτό και ρωτώ ποιες είναι οι δράσεις που έχετε προγραμματίσει για αυτήν την εβδομάδα στη χώρα μας. Η μεγάλη μας δράση είναι αυτό που κάναμε, κύριε Κιούση, καλώντας τους εκπρόσωπους των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων να μιλήσουν για την οδική ασφάλεια, με κύριο σκοπό να μπει στο προσκήνιο το θέμα της κινητικότητας, της ασφάλειας των πυρήνα των διακινήσεων και τα θέματα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και όχι μόνο. Οι δράσεις μας είναι πάρα πολλές. Ολόκληρη την εβδομάδα είμαστε στο Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, το Δήμο Κατερίνης και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Θεσσαλίας. Για τα σχολεία το πρωί, για το κοινό τα απογεύματα, δράσεις στο Δήμο Καλλιθέας, στο Σύριο για το ποδήλατο, με την Νέα Οδό, με το Δήμο Αθηναίων στο Συναθηνά για την ποδηλασία και επίσης ενημέρωση φοιτητών για την κατανάλωση αλκοόλ, στη Δυτική Ελλάδα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη Θεσσαλονίκη δράσεις εταιρικές, αλλά και ξεκινά και το καινούριο μας πρόγραμμα 17 και 18 Μαΐου, όπου έχουμε προσκεκλημένους από 8 χώρες το πρόγραμμα που λέγεται Safe Future, για τα θέματα της κινητικότητας, για τις ψηφιακές ικανότητες, για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και μαθητές. Ένα καινούριο πρόγραμμα Erasmus που συντονίζει το Ινστιτούτο. Θα υποδεχτούμε τους εταίρους μας σε αυτό. Και βέβαια πάρα πολλές δράσεις που θα χρειαζόταν πολλή ώρα για να τις απαριθμίσουμε, κύριε Κιούση. Αλλά όλες αυτές, να σημειώσουμε εδώ, ότι βρίσκονται στο site του Ινστιτούτου www.ioas.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, τι πρόκειται να συμβεί σε όλη την Ελλάδα τις επόμενες 7 μέρες. Δράτω με τις ευκαιρίες της επικοινωνίας μας, κυρία Μιλιονά, θέλω να μου μιλήσετε λίγο περισσότερο για την ενέργεια που έχει να κάνει με την χρηματοδότηση του έργου σας για το Κέντρο Οδικής Ασφάλειας. Τι περιμένετε από το κοινό με αυτήν την ενέργεια, σε τι αποσκοπείτε? Περιμένουμε από το κοινό μια υποστήριξη των δράσεων μας, κύριε Κιούση, γιατί ξέρετε, εμείς δεν έχουμε καμιά επιδότηση, καμιά κρατική χρηματοδότηση, και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα γραφεία μας, καταρχήν τα κεντρικά μας γραφεία, όπου έχουμε μια πολύ σημαντική υποδομή με σερβερ, με το χώρο εργασίας για τα 17 άτομα που φιλοξενεί το Ινστιτούτο. Και επειδή δεν έχουμε δικά μας ακίνητα, ιδιόκτητα ακίνητα, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το γραφείο. Έχουμε εξασφαλίσει σε ένα ποσοστό ένα δάνειο και θέλουμε να συμπληρώσουμε τα υπόλοιπα χρήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις μας, κύριε Κιούση, που είναι τόσες πολλές που δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε. Πόσα χρήματα φιλοδοξείτε ότι θα συγκεντρώσετε έτσι, κυρία Μιλιονά? Θέλουμε αυτές τις μέρες να συγκεντρώσουμε 20.000 ευρώ, κύριε Κιούση, για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια μαζί με το δάνειο που έχει εγκριθεί, να συμπληρώσουμε για να διατηρήσουμε τα γραφεία μας. Και πώς μπορεί να σας βοηθήσει κάθε άνθρωπος που παρακολουθεί και εκτιμά το έργο του Ινστιτούτου? Μέσα από την ιστοσελίδα μας www.ioas.gr με τίτλο «Καμπάνια Crowdfunding EOAS για διατήρηση του κέντρου των δράσεών μας». Πραγματικά θα είμαστε ευγνώμονες για όσους μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, γιατί όπως είπαμε, εμείς δεν έχουμε δικά μας ακίνητα πέρα από τις δύο κινητές μονάδες που ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο σκοπός για το crowdfunding, για να μπορούμε να συνεχίζουμε δυναμικά, χωρίς να χάνουμε χρόνο, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε συνθήκες εργασίας, γιατί και οι συνεργάτες μου με πολύ αγάπη και αφοσίωση κάνουν αυτό το έργο στο Ινστιτούτο. Και είμαστε παντού μέσα από αυτά τα κεντρικά γραφεία όπου στεγαζόμαστε. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για μας, όπως θεωρούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό που και τα πολιτικά κόμματα ανταποκρίθηκαν και έστειλαν εκπροσώπους τους για να μιλήσουν για την Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, η οποία μας καλεί να ξανασκεφτούμε το θέμα της κινητικότητας, προστατεύοντας όλους τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου που κινούνται με ποδήλατο, πεζί και τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Είναι δράσεις ενέργειας, είναι δράσεις σημαντικές και
είναι ανάγκη να προστατεύσουμε τη ζωή στον δρόμο, κύριε Κιούση, για να πάψουμε να θρυνούμε τροχαία δυστυχήματα ανθρώπους να μην χάνονται πλέον στον δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι θα παρακολουθήσετε και μετά τις εκλογές αν οι πολιτικοί που σας μίλησαν τήρησαν τις υποσχέσεις τους. Το ελπίζουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή τους, όπως και εσάς που υποστηρίζετε το έργο μας και ενημερώνετε τους ακροατές σας. Σταθερά ο Όμιλος Παραπολιτικά υποστηρίζει και παρακολουθεί στενά το έργο του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Καλό απόγευμα σας εύχομαι, καλή εβδομάδα. Καλή δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές. Γεια σας. Ήταν η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, πρόεδρος του ομώνυμου Ινστιτούτου, μιλώντας για την Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας με δράσεις και στην Ελλάδα. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω ότι βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα ενός ακόμη αγώνα στο WRC, ενός αγώνα τον οποίο κέρδισε ο Καλέρο Βάμπερα με το JGR Yaris, αφήνοντας στη δεύτερη και τρίτη θέση τον Ντάνι Σόρντο και τον Εσαπέ Καλάπη, οδηγώντας εκείνη Hyundai i20. Φινάλε για σήμερα, μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.